Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε με την Αμόχωστο. Έχουμε άλλον έναν λοχία εκείνης της εποχής, εκείνων των αποφράδων ημερών. Είναι ο Δημήτρης ο Στεφανίδης. Λοχία μου, πώς καταντήσαμε λοχία, ε? Εντάξει, παρακολουθώντας τώρα τα αυτά που είπε ο Χρήστος και ο ίδιος ήταν συγκινημένος και εγώ συγκινήθηκα, διότι κακά τα ψέματα, όταν θυμάσαι κάποια πράγματα, σε προβληματίζει τι κάναμε, τι μας κάναν και όλα αυτά. Με την καθημερινότητα και όλα αυτά το ξεχνάς λίγο, αλλά όταν έρχεται η ώρα. Το καλό είναι ότι δεν ξεχνούμε τους ήρωές μας. Μετέχουμε συνεχώς και με τον Αντώνη τον Δούλα που ήταν προηγουμένως, πήγαμε σε αποκαλυπτήρια πρωτομών και εγώ είμαι και κεντρικός ομιλητής πάντοτε στα Χανιά, στο Μαγαρίτη του διοικητή μας, και έκανα και τα αποκαλυπτήρια της πρωτομής του πριν πολλά χρόνια. Μετήχα και στα αποκαλυπτήρια της πρωτομής του άλλου ήρωα μας, του Κατσάνου, της 173. Μετήχαμε, δεν ξέρω αν το είπε ο Χρήστος, επειδή έχω και πρόβλημα ακοής, μετήχαμε και στην ταφή τους, διότι έγινε επίσημη κηδεία σε εκκλησία, πορεία και ταφή κανονικά στο νεκροταφείο της κοινότητας Σταυρού. Αυτό έγινε με την έννοια ότι θάβουμε τώρα κάποιον που τι. Πολέμησε ή δεν πολέμησε? Σκοτώθηκε, βέβαια. Πολέμησε. Σε μάχες. Άρα έχουμε πόλεμο. Άρα έχουμε πόλεμο. Βέβαια. 22 Ιουλίου. Ο πρώτος νεκρός πρώτα απ' όλα στην Αμόχωστο ήταν ο Ανδρέας Μουζάκης, ο ταγματάρχης στην πρώτη ανωτέρα διοίκηση, με την οποία μέχρι τελευταία είμαστε οικογενειακοί φίλοι, με τη σύζυγό του την κυρία Βασιλική. Πέθανε και δυστυχώς κοροϊδεύαμε τους συγγενείς των ηρώων μας ότι θα φέρουμε τα κόκκαλά τους από την Αμόχωστο που είναι θαμμένα. Έγιναν πάρα πολλές ενέργειες, δεν μπορώ να το διαψεύσω, για τους τρεις αυτούς αξιωματικούς να τους ξεθάψουμε. Δεν το καταφέραμε. Στην τελευταία μου ομιλία τον Ιούλιο στα Χανιά είπα ότι όσο ζούμε θα πολεμάμε να το καταφέρουμε να το κάνουμε. Άλλος ένας πόλεμος. Ναι, άλλος ένας, πραγματικά άλλος ένας πόλεμος, γιατί πεθάναν οι συγγενείς τους. Έμεινε τώρα του Μαγκαρίτη του Χατζηδάκη ο γιος του, η κόρη του, η οποία είναι και αυτή μέσα στο στράτευμα. Έμεινε ο γιος του Βαγγέλη του Κατσάνου, που πήρε και το όνομα του και ονομάζεται Βαγγέλης Κατσάνος, διότι σκοτώθηκε ο Βαγγέλης 8 ή 10 μέρες μετά τη γέννηση του γιού του. Εγώ τον έχω και τους δύο τους έχω σαν παιδιά μου. Πάνω στο συγκινησιακό του φόρτο ο Χρήστος. Ναι, θα το έλεγα. Εκ παραδρομής. Δεν ήθελα να το διακόψω γιατί είχε φορτιστεί. Και με τίμησε ο Χρήστος τελευταία σε μια προσωπική μου εκδήλωση, που όταν τον είδα συγκινήθηκα και είπα κάποια λόγια εκεί του πολέμου, το ότι τρώγαμε καρπούζι που μας το πετάγανε στα χώματα και τέτοια πράγματα. Και είπε ένα όνομα λάθος. Παραδρομής, αντί να ονομάσει Χατζηπροκοπίου, τον αείμνηστο τον ήρωα Σότο Χατζηπροκοπίου, που ήταν και συμμαθητής μου, τον ονόμασε δόκιμο Χάτζη Αντωνίου. Χάτζη Αντωνίου ήταν ένας υπολοχαγός μας, Κύπριος κι αυτός, ο οποίος μετέπειτα εξελίχθηκε σε αρχηγό πυροβολικού. Ωραία. Εσύ τι θυμάσαι λοιπόν, Αμόχωστο? Δεν ξεχνάς τίποτα. Δεν ξεχνάς τίποτα. Προειδέαζε κάτι ότι την επόμενη μέρα θα είναι αεροπλάνα πάνω από το κεφάλι σας? Όχι. Δηλαδή είχατε ακούσει κάτι, σας είχε πει κάποιος κάτι, τίποτα? Τίποτα απολύτως. Τίποτα απολύτως. Κάνατε μπάνια? Όχι, εγώ προσωπικά δεν έκανα μπάνια. Καλά, μπορεί να μην σ' αρέσει η θάλασσα, αλλά εντάξει ρε παιδί μου. Δεν έκανα. Θέλω να πω ότι... Όμως κανένας δεν το υπολόγιζε. Εγώ πιστεύω ότι ήταν όλα προδομένα και πουλημένα. Μην αρχίσουμε, διότι δυστυχώς ο φάκελος δεν άνοιξε και ούτε πρόκειται να ανοίξει, διότι είναι δεκάδες οι πολιτικοί, άλλοι που πεθάναν και άλλοι που ζουν και είναι σε τεράστια ηλικία, μεγάλη ηλικία, που ευθύνονται και στρατιωτικοί και πολιτικοί και δυστυχώς έχει διαρρεύσει ότι η ΟΚΑΒΙΤΑ λέει έκανε το πραξικόπημα και έφερε τους Τούρκους στην Κύπρο. Δεν είναι έτσι. Εγώ θα σας πω από το πρώτο χέρι ότι η ηγεσία, διότι είχε πεθάνει ο Γρίβας πρώτα απ' όλα. Ο Γρίβας είχε πεθάνει τον Ιανουάριο. Έχουμε το μνημόσυνο του τώρα. Το 50ο μνημόσυνο το έχουμε στην Κύπρο στις 28 του μήνα και στην Αθήνα 4 Φεβρουαρίου. Εκεί λοιπόν η ηγετική ομάδα της ΙΟΚΑΒΙΤΑ ήταν σε Κρυσφύγετο. Και όταν ξέσπασε ο πόλεμο, το πραξικόπημα και ανακοινώθηκε από τα ραδιόφωνα ότι πραξικόπημα, ξέρω εγώ τι, δεν το αποδεχόντουσαν ο ηγέτης, δεν θα πω το όνομά του. Ξέρουν οι Κύπροι και οι Ελλαδίτες το ξέρουν, ένας πρώην στρατιωτικός Κύπριος, δεν αποδεχόταν και δεν δεχόταν κανένας από την ομάδα των 14-15
καταζητουμένο που ήταν μαζί του, να βγει και να πει ή να τηλεφωνήσει σε συγγενή του, διότι φοβόταν μήπως ήταν στημένο. Διότι λίγες μέρες πριν, το εφεδρικό σώμα του Μακαρίου, και αυτά είναι τα λάθη μας όλα, να μην λέμε μόνο για τη μια πλευρά λάθη, και οι δύο πλευρές είχα. Το εφεδρικό σώμα είχε συλλάβει σχεδόν όλη την ηγεσία της ΙΟΚΑΒΙΤΑ. Και εκεί λοιπόν φοβήθηκε ο συγκεκριμένος άνθρωπος ότι ήταν παγίδα για να αρχίσουν να βγαίνουν από τα κρυσί γιατί και να τους συλλαμβάνουν. Και δεν βγήκανε. Εκεί όμως αποδεικνύεται εκ των υστέρων. Διότι όταν... Πέραν από το αν υπάρχουν λάθη από την τουρκική ή την κυπριακή πλευρά, υπάρχει το τι κάνει η Ελλάδα. Γιατί η Κύπρος στήριζε, Κύπρος στήριζε τις ελπίδες της όλες στην Ελλάδα. Δεν τη στήριζε ούτε στον ΟΗΕ, ούτε στη Βρετανία, ούτε στην Αίγυπτο. Ελλάδα... Έτσι, ούτε στο Ισραήλ. Τη στήριζε στην Ελλάδα. Οπότε ας μην τρώγονται μετά, ας μην τρώγομαστε σε αυτά τα πράγματα, γιατί εδώ πέρα είναι το τι κάνει η Ελλάδα που είναι εγγύητρια. Η Ελλάδα δεν έκανε τίποτα. Είπε κάτι ωραίο ο Χρήστος, ότι μας κοροϊδεύαν για τα Ηνωμένα Έθνη και ξέρω εγώ τι. Τι να πω εγώ, ότι γινόταν πήρκε κίνηση για να καταληφθεί το λύκειο Αμοχώς του, τουρκικό λύκειο, και ήταν στρατόπεδο κανονικό με δεμένα πόδια και γυναικών, όχι μόνο ανδρών, με αλυσίδα στο τριαντάρι τον Πολυβόλο, και ακούγαμε το από τα τρανσίστορ, τότε ήταν τα ραδιοφωνάκια τα μικρά, οι αημέτερες δυνάμεις κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη. Για να σου ανεβάσει το επίπεδο. Για να σου ανεβάσει το επίπεδο. Ας το πούμε ότι έγινε τι έγινε από την στρατιωτική κυβέρνηση της Ελλάδος. Μετά που ήρθε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και είπε είναι μακριά η Κύπρος, για όνομα του Θεού. Τα εγκλωβισμένα παιδιά ήταν παιδιά κατώτερου Θεού όμως. Έτσι. Εγώ ειλικρινά στην τελευταία μου ομιλία στα Χανιά, και υπάρχει και ομιλία δημοσιευμένη σε εφημερίδες στα Χανιά, είναι ο πρόεδρος των πολεμιστών Κρήτης, ο οποίος είναι συμπολεμιστής μας και εμένα και του Χρήστου, Γιάννης Νταντινάκης, ανέφερα και είπα, κλείνοντας, δεν ξέρω τι να πρωτοπώ, συγγνώμη ή ευχαριστώ. Θα ξεκινήσω, λέω, από το ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέω, τα παιδιά που ήρθαν από την Ελλάδα να βοηθήσουν την πατρίδα μου και την κατέληψαν τα σπίτια τους, τα χωριά τους, τις γυναίκες τους, πολλοί παντρεμένοι, οικογενειάρχες, για να πολεμήσουν να σώσουν εμένα. Και ντρέπομαι και ζητώ συγγνώμη, διότι μία ομάδα ακόμη Κυπρίων τους βρίζει που στο Καλαμαράδες. Τα ξέρει ο Χρήστος. Τους βρίζει που στο Καλαμαράδες. Χωρίς να ξέρει ότι ο Καλαμαράς είναι αυτός που έγραφε με το καλαμάρι. Χωρίς να το ξέρει, πραγματικά είναι αμόρφωτη. Δηλαδή είναι απαράδεκτα. Γυρνάμε. Ας τις κριτικές. Πάμε στα γεγονότα. Μία μέρα πριν κάνετε μπάνιο τίποτα. Και γυαλίζετε τα παπούτσια σας. Και την άλλη μέρα βλέπετε αεροπλάνα πάνω από το κεφάλι σας. Την άλλη μέρα άρχισε ο χαμός. Πρώτα απ' όλα στην Κερίνια. Α, στην Κερίνια, αμόχωστο είμαστε. Εντάξει, δεν μπορούμε να παραβλέπουμε τα άλλα, τις άλλες πόλεις που είναι εγκλωβισμένες. Έχουμε πει πολλά για την Κερίνια, έχουμε κάνει πολλά για την Κερίνια. Πες μου εσύ τι. Πες μου ό,τι θες όμως. Στην Αμόχωστο ήταν αυτό ακριβώς το πράγμα. Εγώ θυμάμαι τότε ήμουν στη διασταύρωση της Δερίνιας, εκεί που τώρα είναι το φυλάκιο, και εκεί συνέχισα και μετά. Που εισήλθαν πια οι Τούρκοι και βλακωδώς τους αφήσαμε και μπήκανε και ενημερώνομαι η ώρα 2 το πρωί περίπου στο λέμε road block, ήταν το μπλόκο από συγκεκριμένους. Ποια ημερομηνία? Την παραμονή. Χαράματα 2-2,5 ώρα το πρωί της 14ης Αυγούστου, τον Αύγουστο που καταλήφθηκε Αμόχωστος, δεν είναι τον Ιούλιο, γιατί φεύγεται φορτωμένα τα 3 αυτοκίνητα της ηγεσίας και μου λέει έρχονται οι Τούρκοι. Και δεν το ειδοποιήσατε να ειδοποιήσουμε τον κόσμο. Μεταξύ προέκυψε και κάτι άλλο πολύ πιο σοβαρό που δεν το διαδίδει ο κόσμος. Οι Αμοχωστιανοί όλοι οι έφεδροι εντάχθηκαν στο για μένα ήρωα Δημήτρη Αλευρομάγειρο, τον τότε ταγματάρχη και τώρα στρατηγό, ο οποίος βγαίνει και μιλάει συνεχώς, αλλά ειλικρινά δεν θέλει να μιλάνε γι' αυτόν, διότι είναι πολύ σεμνός ο Δημήτρης. Ναι, είναι πολύ καλός άνθρωπος. Εγώ είχα την τύχη να ήταν ο υπασπιστής του αδερφός μου. Και το 64 και το 74, ο Μιχάλης, τα γνωρίζει. Και είχε όλο του το αρχείο. Εκεί λοιπόν φύγαν όλοι οι Αμοχωστιανοί έφεδροι και πήγαν στη Λευκωσία. Γι' αυτό και κρατήθηκε και η Λευκωσία. Δεν ακούω εγώ κάτι. Ενισχύθηκε η Λευκωσία δηλαδή, αλλά έμεινε. Αυτό. Όχι μόνο έμεινε ορφανή η Αμόχωστος. Ο διοικητής, εκεί αρχίζουν οι προδοσίες, του 201 τάγματος πεζυγού, παίρνει την τάγμα του όλο και αποχωρεί από την Αμόχωστο, ενώ οι Τούρκοι δεν είχαν μπει. Ντοκουμέντα, δηλαδή καταγεγραμμένα.
Και φεύγει και μας συναντά στη Δερίνια, τον μπλόκο που είχαμε, και αρχίζει να ουρλιάζει κιόλας, φύγετε, θα αυτοκτονήσετε και αυτά. Και μέσα στα οχήματα έχει συμμαθητές μου, φίλους μου, με τους οποίους μιλώ μέχρι τώρα. Και γύρισε η ομάδα, το τάγμα του έστειλε λόχο, με τον λοχαγό το κάτσο, 4 μέρες μετά, δηλαδή γύρω στις 18 με 19, δεν, τα έχω γραμμένα αλλά δεν τα θυμάμαι, γυρίζει ο κάτσο λοιπόν με τον λόχο του, και επιτέλους έχει μία ενίσχυση για αυτοί οι 4-5 που ήταν μόνοι τους εκεί, ένας από αυτούς ήμουν και εγώ, έγινε ολόκληρος λόχος. Δηλαδή εσύ πηγαίνεις και τους βλέπεις να φεύγουνε. Βέβαια, βέβαια, δεν είναι μόνο αυτό. Οι αμοχωστιανοί που πήγαν στο τάγμα Λευρομάγειρου, μεταξύ αυτών και ο αδερφός μου, έκανε το λάθος και ο αδερφός μου, πήραν τηλέφωνα, φύγετε διότι έρχονται οι Τούρκοι. Και συγκεκριμένα εγώ φεύγω με το Land Rover που είχα χρεωμένο απάνω μου, τον TW573, το θυμάμαι, φεύγει από το μυαλό μου, και φεύγω να πάω να πάρω την νύφη μου, γιατί ήταν δίπλα-δίπλα την αδερφή μου, το μόνο που βρήκα ήταν το σκυλάκι μου που ήταν δεμένο στη βρύση και δεν το πήρα. Τίποτα άλλο. Όταν βρίσκω μετά από μέρες τους συγγενείς μου, λέει, μας πήρε ο Μιχάλης και μας είπε να φύγουμε. Το ίδιο έκαναν και οι υπόλοιποι. Εάν δεν φεύγαμε, οι Τούρκοι από το 1963 είχαν γραμμή μέχρι το περιβόητο ξενοδοχείο Σαββόη, που είναι το δημαρχείο της Αμοχώς του, υπάρχει φωτογραφικό υλικό και φαίνεται και τώρα ακόμη, και ήταν το άγαλμα του Αυξεντίου, το οποίο κατεδάφισαν οι Τούρκοι τώρα. Και είχαν, το έζησα με τα μάτια μου, ένα άρμα Mi-47 που η Κύπρος δεν είχε Mi-47, ούτε η Ερδίκ, δεξιά και ένα αριστερά. Και τα Mi-47 α5, αυτά τα παλιά. Τα Mi-47, είναι πολύ δυνατά άρματα. Εκεί λοιπόν κρατήσανε, σταθήκανε, εμείς να φανταστείτε μπορέσαμε με το Land Rover, και είχαμε και αστυνομικό του εφεδρικού μαζί μας, ο οποίος τότε είχαμε κάπως ενωθεί, δεν είχαμε μακαριακούς ζηλυπικούς, δεν ακούω εγώ βλακίες που λένε τώρα. Και καταφέρουμε και ανεβήκαμε την ανηφόρα να πάμε στην περιβόητη περιοχή Αλέξανδρου Δημητρίου και στην επιστροφή πάλι εκεί τα άρματα, που σημαίνει δεν ήθελαν παραπέρα. Γιατί πρέπει να λέμε τις αλήθειες. Θα μπορούσαν να πάνε παραπέρα. Θα σας πω τι έγινε. Για να πρέπει να μαθευτούν κάποτε οι αλήθειες και να μην ηρωποιούμαστε 5 και να κατηγορούμε άλλους 5. Οι λιμενεργάτες της Αμοχώς του ήταν από το χωριό Παραλίμνη, το οποίο τώρα είναι η πιο ωραία πόλη εκεί στην περιοχή, μαζί με την Αγία Νάπα. Επήγαν και καταλήστεψαν ένα πολυκατάστημα του Κουτούπ, ονόματι Κουτούπ, και έγραψαν στους τοίχους: είναι στο Παραλίμνη, έλα να τα πάρεις. Εφαγώθηκαν οι Τούρκοι να πάνε στο Παραλίμνη. Εμείς είχαμε τον μπλόκο στη Δερίνια και δεν θα το ξεχάσω που περνάει το Mi-47 με ελληνική σημαία, αλλά στις άκρες φαινόταν η κοκκινίλα της τουρκικής σημαίας που κολλήσαν απάνω την ελληνική. Και λέω εγώ, θυμάμαι... Παραλλαγή τάχα. Δεν ήταν τουρκικό, τάχα. Τώρα θα δεις. Λέω εγώ, όταν μου λέει ο Γιαννάκης, ένας που ήταν μαζί μου, ο Γιαννάκης Ιακωβίδης, θυμήθηκα το όνομά του, νομίζω ένα χρόνο μικρότερος από μένα, είναι ελληνικό, είναι ρε, δεν έχουμε ελληνικό Mi-47, διότι εγώ, όπως ξέρει και ο Χρήστος και ο Αντωνής, ήμουν πολύ μπασμένος στα στρατιωτικά και τα τέτοια, με όπλα και με όλα αυτά. Δεν έχουμε Mi-47, μα όχι, αφού έχει την ελληνική, βλέπεις την κοκκινίλα, πέρασε όμως. Πάει προς τα κάτω και μετά από λίγο περνάει ένα γιο ταχύ της οικογένειας Πετρασίτη, το οποίο συλλάβαν τον πατέρα και μάνα του Πετρασίτη που ήταν ο πρόεδρος του Ερυθρού Σταυρού και συλλάβαν και 2 στρατιώτες που ήταν μαζί τους, οι οποίοι κατέβηκαν από το όχημα, αν θυμάστε, ένα Βαρνάβας τερματοφύλακας της Σαλαμίνας, του Ολυμπιακού, και ήταν και της Σαλαμίνας στην Αμόχωστο, μετά ήρθε στον Ολυμπιακό, τεράστιος ποδοσφαιριστής. Ο αδερφός του τον τσακώνουμε που έρχεται προς τον μπλόκο μας μέσα από τα χωράφια με το τζιπ του. Αλλά φιασμένος μας λέει, συλλάβαν, μας είπε τα ονόματα, Χάτζη Χαραλάμπους και έναν άλλο. Ρε, γιατί όταν μας το λέει και τους εκτελέσανε, εγώ στην αρχή δεν το πίστεψα, αλλά μετά λέω, αφού δεν εμφανιστήκαν, διότι από εμάς θα περνάγανε, που σημαίνει είναι αλήθεια. Βλέπουμε λοιπόν αυτό το Μόρις, ένα από αυτά τα παλιά του, εγώ το έχω και σε πιμπελό αυτό το αυτοκίνητο τώρα, για να με θυμίζει. Βλέπουμε αυτό το αυτοκίνητο να έρχεται προς εμάς και λέω, λες να είναι αυτοί, ήταν Τούρκοι. Μόλις αρχίσαμε να πυροβολούμε, καταλάβαν αυτοί, το παρατήσανε το αυτοκίνητο μόλις κατεβήκαν προς την περιοχή μου, Μοναστηράκι,
και αρχίσαν και τρέχανε. Μα δεν προλάβαμε να τους κυνηγήσουμε και μας ήρθαν 7 κανονιοβολισμοί από το άρμα αυτό. 7 κανονιοβολισμοί. Με την ελληνική σημαία. Με την ελληνική σημαία. Τάχα μου. Τώρα να δεις, όταν λοιπόν έρχεται ο λόγος του Κάτσου για να δει, το λέμε με κάποιου που ήταν λεβέντες, Κώστας Καραγιώργης, Γιώργος Γιορκάτσης, ανιψιός του τότε υπουργού του Γιορκάτση, και τα πιστέψαν αυτά που τους είπαμε. Όταν λοιπόν είπαμε, μας βάλαν 7 κανονιοβολισμούς, δεν το πιστεύανε. Όταν βρήκαν όμως τον τάφο και βρήκαν και τα 7 βλήματα και ζήτησα ένα βλήμα εγώ για ενθύμιο, όπως είχα του Μπόφορ, του αντιεροπορικού που έριξε το ελληνικό αεροπλάνο, διότι ήταν στη μοίρα μας το αντιεροπορικό αυτό. Όταν μετά διαλυθήκαμε, ας το πούμε, το παραλάβαμε εμείς και πήγαμε. Δεν θυμάμαι αν ο Χρήστος ήταν στην Αραδίπου που το στήσαμε αυτό το πυρό. Κράτησα ένα ενθύμιο από αυτά τα βλήματα σε μια σκόπευση που κάναμε και το έχω ακόμη. Έμαθα ότι, α, όχι, λέει, δεν υπάρχουν. Τώρα ποιο, τα πουλήσανε, τι τα κάνανε, ούτε ξέρω. Αυτό σημαίνει ότι δεν είμαστε οργανωμένοι. Και να μην μας φταίει ο ένας και ο άλλος. Και εκεί πέρα που ήσασταν έτσι σκορπιοχώροι, αφού δεν υπήρχε ηγεσία, τι κάνατε μόνοι σας, δηλαδή, και ποιος είναι κουμάντο. Όλοι τους, κανένας. Δηλαδή, όλοι θέλαν κανένα μόνοι τους. Πόσοι στρατιώτες ήσασταν εκεί πέρα. Αναφέρθηκε ο Χρήστος σε έναν αξιωματικό που τους έδινε εντολές και δεν ξέρω, λέει, αν ήταν Κύπριος 7. Επειδή πεθάνανε αρκετοί και ο υποδιοικητής μας, με το θάνατο του διοικητή μας, του Χατζηδάκη, ανάλαβε ο υποδιοικητής Νίκος Κυριαζής, ανάλαβε τη διοίκηση. Ο αδερφός μου, επειδή ήταν ο αρχαιότερος έφεδρος ανθυπολογαγός, ήταν ο υποδιοικητής του Κυριαζή και μέχρι τελευταία ήταν και αρχηγός στη σχολή πυροβολικού, ήταν ο υποδιοικητής του. Και έμαθα από τον αδερφό μου το κάθε τι. Όταν εμείς, η μοίρα διαλύθηκε και μας μαζέψα στο χωριό Κόση, ναι, από εκεί μας πήγαν σε ένα άλλο χωριό που ήταν και μια μοίρα αυτή που ήταν στην Κερίνια. Και μόλις μου είπαν εμένα, εγώ ήμουν πολύ τρελός, πραγματικά. Δηλαδή, τώρα που τα σκέφτομαι τι έκανα, λέω, μα ευτυχώς που δεν σκότωσα άνθρωπο. Μου λένε ότι ο διοικητής αυτής της μονάδας που μας ενώνουν είναι αυτός που μας έλεγε στην Κερίνια ότι μη φοβάστε, είναι εκπαιδευτικά τα βλήματα. Ενώ ήταν οι Τούρκοι και μπαίνανε στην Αμόχωση. Και αυτός τους έλεγε, είναι εκπαιδευτικά βλήματα. Κάνουν ασκήσεις εκπαίδευσης. Α, μπράβο, κάνουν ασκήσεις. Είναι κρίμα. Παίρνεις παιδιά στο λαιμό σου. Και μια χώρα. Σε μια χώρα και μια χώρα ολόκληρη. Και μια χώρα ολόκληρη. Κατάλαβες. Εγώ δεν την αποκαλώ χώρα ξεχωριστή, εγώ την αποκαλώ ένα νησί της Ελλάδος. Αυτό λέω. Μια χώρα, έτσι. Εννοώ. Μια χώρα ολόκληρη. Ειλικρινά, γιατί και εγώ μπροστά στον Αναστασιάδη και σε άλλους υπουργούς του Αναστασιάδη είπα, και στον Αβέροφ που ήταν πρόεδρος του κόμματος, είπα: δεν αναγνωρίζω την Κυπριακή σημαία. Για μένα είναι η ελληνική με την Κύπρο μέσα στη μέση. Είναι το μα, συγγνώμη, αλλά αυτό έχετε ψηφίσει σε πόσα δημοψηφίσματα πια. Πότε το καταλάβετε. Αφού δεν τα βοήθησε ο Μακάριος, να σου φέρω χαρτί, να δεις την πρώτη υπογραφή του Μακαρίου για την ένωση της Κύπρου με τη μητέρα Ελλάδα. Η πρώτη υπογραφή του Μακαρίου. Άσε τι λένε οι ηγέτες, που μπορεί να είναι οποιοδήποτε, υπάρχουν δημοψηφίσματα. Έχει ψηφίσει ο Κυπριακός λαός την θέλησή του, την έχει καταδείξει με δημοψηφίσματα. Τέρμα. Ο ηγέτης πρέπει να ακολουθήσει αυτό που θέλει ο λαός. Γι' αυτό είναι εκεί πέρα. Δυστυχώς όμως δεν εφαρμόζονται. Δεν εφαρμόζω. Δεν τα μόνα που δεν εφαρμόζω. Ασπάζεσαι την άποψη. Ασπάζεσαι την άποψη του Χρήστου ότι ο ΙΕ δεν βοήθησε καθόλου. Παναγία μου. Εγώ δεν θα θυμάμαι, δεν θα ξεχάσω που μας λένε και χειρία και είμαι απάνω στο σχολείο αυτό το τουρκικό που είχε καταληφθεί πια. Δεν είμαστε εμείς. Άλλοι το καταλάβανε και πήγαμε έτοιμοι εμείς. Προχτές μίλαγα με έναν που μετέφερε το μουζάκι νεκρό και δεν ήθελε καν. Του λέω: θα έρθεις να πεις δυο λόγια πώς σκοτώθηκε αυτά που θα τους κάνω τώρα ένα φιλολογικό μνημόσυνο ή το Φεβράριο ή το Μάρτιο. Το έχω προγραμματίσει. Και θα έρθουν και τα παιδιά των ηρώων και θα βραβευτούν και οι οικογένειες. Και ο τίτλος της εκδήλωσης θα είναι Αγμόχωστος, Εχμάλωτη Πόλη. Διότι είναι εχμάλωτη ακόμη η πόλη. Εκεί λοιπόν. Εχμάλωτος πολύ. Εχμάλωτος πολύ. Εντάξει, δεν είμαι φιλόλογος. Όχι, δεν το λέω γι' αυτό, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ρωτάω ένα φίλο μου καθηγητή φιλοσοφίας που είναι και πρόεδρος πρώην της φιλοσοφικής. Βρε, δεν θέλω να σε διακόψω. Και που γράφει όλα αυτά που. Δεν θέλω να σε διακόψω. Συνέχισε, το λέω γιατί έχει σημασία. Λοιπόν, από ψηλά βλέπαμε τα. Υπήρχαν κάτι σαν άρματα των Ηνωμένων Εθνών πολύ μακριά, τα οποία από πάνω ήταν ανοιχτά. Και βλέπαμε εμείς, αντί να έχει στρατιώτες, είχε γυναικόπαιδα που θέλαν να τα φέρουν από την έξω πόλη να τα βάλουν μέσα στο τα τείχη της αμοχώς τους. Μεταφορά τρανζιτ κάνανε. Βέβαια, βέβαια. Μα δεν είναι υπερβολή. Ταξί θέλαμε για ταξιτζίδες. Λέγανε και χειρία και σταματάγαμε εμείς και αυτοί συνεχίζανε.
Και αυτοί συνεχίζανε. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που εμείς δεν ζήσαμε τόσα πολλά όσα ζήσαν αυτοί τη Σελδίκ, παράδειγμα. Δεν ζήσαμε τόσα πολλά όσα ζήσανε η μοίρα μας, ο Χρήστος ταύτασε. Εγώ δεν ήμουν εκεί, όταν πήγανε στη Μια Μιλιά, που διαλύθηκε η μοίρα. Ναι. Έχει φίλο μας Λοχή από τα χωριό Παραλίμνη που έλεγα που έφυγε το κεφάλι του από εδώ. Και όταν το μεταφέραμε το φορτηγό, έφυγε το καφάσι αυτό από το φορτηγό. Και εμένα μου, όταν μου το είπαν, τρελάθηκα. Διότι ήταν φίλος μου. Έχουμε άλλον που ήταν μέσα στο άρμα, αυτά τα μικρά με τα λάστιχα, και την έφαγε αυτό. Δηλαδή, με ελεύθερους σκοπευτές. Ο Μουτζάκης εκτελέστηκε στη μάχη. Δηλαδή, έκανε το πυρ και κίνηση. Ήταν πεθαμένοι οι Τούρκοι κάτω. Εγώ που τους μέτρησα, που τους έθαψα το βράδυ, 14. Και μάλιστα κατηγορήθηκα ότι τους έθαψα ζωντανούς. Ήταν ψέμα. Οι εχμάλωτοι μου αποκάλυψε ο Φίλιππος Γιαπάνης και ο πατέρας του ότι τους δείχναν τις φωτογραφίες μου και το άλπου μου που εγώ είχα στη μέση το γρίβα και γύρω γύρω φωτογραφίες μου, διότι έκανα πρωταθλητισμό και είχα διάφορες με μαγιό που έριχνα δίσκο και όλα αυτά. Και μου είπε: Δημήτρη, είδαμε αυτό και σε ψάχνω γιατί έθαψε 14 Τούρκους ζωντανούς. Ήταν ψέμα. Είχα σκοτωθεί, ο ένας ήταν αυτός που σκότωσε τον Μουζάκη. Προσποιόταν τον νεκρό και όταν ο Μουζάκης σηκώθηκε να κάνει το πυρ και κίνηση πρώτος, παιδιά, αυτό είναι, υπήρχαν αξιωματικοί καλοί, μην τους ισοπεδώνουν όλους. Ο Μουζάκης δεν είχε όφελος αντί να διώξει τους στρατιώτες του όπως βλέπουμε που κάνουν οι πιο πολλοί, έφευγε πρώτος και σηκώθηκε αυτός ο πεθαμένος από κάτω, ένας που πήλαγε φιστίκια έξω από ένα σινεμά, το Χατζηχαμπή στην Αμόχωστο, και τον σκότωσε. Ένας άλλος λοχίας της αστυνομίας. Αυτός τραυματίστηκε πρώτος από ελεύθερο σκοπευτή πάνω από δέντρο. Πάνω από δέντρο. Πότε πρόλαβε και ανέβηκε, γινόντουσαν μάχες, γινόντουσαν αυτά, ρε παιδιά. Για όνομα του Θεού. Και επιβεβαιώνω μαρτυρίες. Δηλαδή, εκτός από την πολεμική επιχείρηση, ήταν στημένοι και εκ των έσω, ήδη που θα πάρουν θέσεις. Καλά, αυτά τα σήματα δεν τα πιάσε κανένας. Κανένας. Ποιος πήρε μένα το σπίτι μου, ήταν δίπλα. Όχι, δεν μιλάω για σένα προσωπικά. Περίμενε, λέω, δεν υπήρχαν τηλεγραφητές. Θα φέρω παράδειγμα. Το νοσοκομείο στη μία πλευρά του δρόμου της Αμοχώστου και στην άλλη το σχολείο αυτό που λέω. Το σπίτι μου στα 20 μέτρα από το νοσοκομείο και δεν πήρε είδηση κανένας ότι μεταφέρθηκαν οπλισμός και στρατιώτες, ας τους πούμε, μέσα σε αυτό το σχολείο. Και έβλεπες, βρεθήκανε και τα είδα και με τα μάτια μου εκ των υστέρων, διότι δεν ήμουν στην πρώτη ομάδα που μπήκε μέσα. Εμείς είμαστε όπιστο φυλακή, τι λέγαμε τότε. Αυτός ο Ανασιάς, όπως το λέω εγώ, και τον πήρα προχτές Γεωργίου και του λέω: Σε παρακαλώ, έλα να πεις δυο λόγια πώς σκοτώθηκε ο Μουτζάκης. Και μου λέει: Δημήτρη, δεν μπορώ, δεν αντέχει ο άνθρωπος να πει. Τι να πει. Και εγώ βάζω τα κλάματα άμα μιλάω. Άμα κάνω ομιλίες, πρέπει να σου να. Ο Νταντινάκης πρώτος να βάζει τα κλάματα και να μας κάνει όλους να κλαίμε στο Αχανιά προχτές στο μνημόσυνο του Μακαρίτη του διοικητή μας και μετά εγώ δεν είχα δύναμη να μιλήσω. Με αυτά που είπε ο Νταντινάκης. Μεταξύ σας τα λέτε βέβαια, το ξέρεις. Έτσι, μεταξύ σας τα λέτε, μεταξύ σας κλαίτε, μεταξύ σας συγκινήστε. Αυτό είναι λάθος. Δεν είναι κάποιος υπεύθυνος από την ελληνική πολιτεία εκεί πέρα να ανέβει κάποια στιγμή και να πει ναι, ζητάω συγγνώμη, έχουμε κάνει λάθος τόσο καιρό. Μην το περιμένεις, δεν πρόκειται να το έχεις πάρει απόφαση. Κανένας. Και βλέπεις μια εποχή, λέγανε, ήρθε ο Κυπριανός στην Αθήνα, είχε έναν τροχονόμο Παντζανάκι και έκανε πιάτσα σε ένα συγκεκριμένο κεντρικό σημείο και έλεγε, ήρθε να πάρει το συσίτιό του. Δεν είναι έτσι, ρε φίλε, ό,τι σου λένε οι άλλοι να κάνεις, πάρτε πυγμή και πείτε. Είσαι τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Αναστασιάδη, κύριε Χριστοδουλίδη, κύριε, πώς τον είπαμε, τον που έγινε ήρωας, γιατί είπε εναντίον του σχεδίου Ανάρ και εγώ ήμουν εναντίον, είπε ένα όχι. Όμως, τολμάς να πεις τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναγνωρίστε τον πόλεμο και το έδαφος ως κατ' Ουκρανία, όπως μιλάς τώρα, γίνεται γενοκτονία, ναι, και για μένα στην Παλαιστίνη. Αλλά όχι, στην Κύπρο, τι έγινε. Αυτό λέω, δηλαδή, όχι 2 μέτρα και 6,5 σταθμά. Μπράβο, έτσι. Που παραλαμβάναμε τους εχμαλώτους στην Δερίνια, στη γραμμή της Δερίνιας και τρέχαν τα αίματα της γυναίκας και σου λέγε. Δεν θα πω το χαρακτηρισμό της γυναίκας, είναι επαγγελματίας. Και σου λέγε χίλιες φορές με 100. Έλληνες παρά με 2 Τούρκους που με βιάσανε. Άγριοι άνθρωποι, άγριοι άνθρωποι. Άστα, κακώς τα θυμόμαστε. Κακώς. Κακώς ξαναφέρνουμε στη μνήμη μας, ειδικά κάθε Ιούλιο, θυμάται και η πολιτεία και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, να μιλήσουν και να λένε, όχι γιορτάζουμε, εκδήλωση
για το πρωτοτικό πραξικόπημα και δεν μιλάνε για την εισβολή των Τούρκων. Εμείναν στο πρωτοτικό πραξικόπημα. Στο πρωτοτικό πραξικόπημα. Που δεν το έκανε η ΟΚΑΒΙΤΑ. Το κάνανε μια ομάδα αξιωματικού με επικεφαλής τον Ιωαννίδη. Δεν θέλω να πω τα ονόματα, γιατί πέθανε τελευταία ο μετέπειτα αρχηγός από το διγενή της ΟΚΑΒΙΤΑ και εγώ ήμουν συνεργάτης του στενός. Δεν θέλω να πω όμως το όνομά του. Θεός μακαρίζει τον. Ό,τι έγινε, έγινε. Όμως ο ίδιος δεν είχε ιδέα, ρε παιδιά. Θέλει να πούμε ότι ο Νίκος Σαμψόν, ο οχταήμερος πρόεδρος, συνελήφθηκε. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Συνελήφθηκε. Και όταν ανακαλύψαν ότι είναι ο βουλευτής Σαμψόν, τότε του προτείναν να πάει. Θα το πω μετά αυτό που πώς έγινε. Του προτείνανε να πάει να ειδοποιήσει τον Κληρίδη, τον Τριανταφυλλίδη, τον πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου και άλλον ένα, δεν θυμάμαι το τρίτο όνομα, το έχω όμως γραμμένο, για να έρθουν και αρνηθήκαν και οι τρεις και τότε του είπαν έλα και θα γίνεις εσύ, όταν καταλάβαμε πια ότι ήταν ο Σαμψόν. Και είπε ναι, ήταν όντως. Και ο Σαμψόν ήταν η αιτία να μην κάνει του γρίβα την κηδεία ο Μακάριος τέτοιες μέρες, 27 Γενάρη. Διότι ζήτησε ο Μακάριος και ανοίγει συζητήσεις τρομερά πράγματα. Έτσι ανοίγω. Εγώ μόνος τις ανοίγεις από ό,τι κατάλαβες. Με τον εαυτό σου μιλάς. Και θυμίζεις και τον αδερφό μου τον πανίκο, ρε γάμο. Με τον εαυτό σου μιλάς. Εγώ σε αυτές τις συζητήσεις και το ξέρει ο κόσμος, αφήνω τους ανθρώπους να μιλήσουν. Σε παρακολούθησα με τον. Γιατί αν αρχίσω κι εγώ αυτό, θα πλατιάσουμε και θα φύγουμε. Και αντιλέγω. Θέλω να ακουστούν όλες οι απόψεις, να ακουστούν όλες οι απόψεις καθαρά. Εγώ επιμένω το ότι ήταν προδομένη. Το θέμα Κύπρος ήταν προδομένο. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Ωραία. Προδομένο κανένας. Το 1974, προδομένο το 1964, προδομένο το 1955, προδομένο το 1975, το 1976, το 1977. Περάζανε 50 χρόνια. Συνέχεια 64... συνεχίζει να προδίδεται με αλφαγιώτα το θέμα Κύπρος. Δυστυχώς. Τι είναι αυτοί οι βρικόλακες, είναι αυτοί που ζουν πια και δεν θέλουμε να ανοίξουμε το φάκελο. Εάν δεν ξέρω, μήπως θέμε και ήδη που δεν το πολεμάμε, μήπως θέμε και ήδη οι Κύπροι. Η γεννηθέντεση στην κινήσεων Κύπρων, έτσι λέω εγώ, που δεν το κυνηγάμε, δεν ξέρω. Το βράδυ κοιμάσαι καλά? Πολλές φορές όχι. Πολλές φορές όχι. Δηλαδή όταν φτάνουν αυτές οι μέρες, όταν όπως σήμερα παράδειγμα, δεν θα ξεχάσω μια μέρα που ήρθε μια βιτσιρίκα από τον Αλφα να με ρωτήσει για την αμόχωστο, τη στείλαν από την πρεσβεία, πήγαινε και να σου πει και αυτά, δεν άντεξα και λύγησα. Διότι με προκάλεσε με ιστορικά γεγονότα που είχα γνώση και δεν ήθελα να εκθέσω και ανθρώπους. Ήρθε μεγάλος δημοσιογράφος αιωνία του Ιμνήμη, ο Δημήτρης Ανδρέου, όταν ήρθε να κάνει την πρώτη του ομιλία ο Κληρίδης εδώ που εκλέχτηκε πρόεδρος τότε στο Ιντερκοντινέντα, μου τον έφερε ένας γνωστός Κύπριος των Αθηνών και μου λέει θέλω να ανοίξεις το στοματάκι σου και να πεις τις αλήθειες. Και το απαντώ, τότε ήταν μικρά τα παιδιά μου, τώρα δεν με νοιάζει. Και ο ένας με αναπηρία, γιατί είμαι και πρόεδρος του θέμα των αναπήρων στην Ελλάδα. Και του λέω, μου εγγυάσει ότι άμα σκοτώσουν εμένα αυτά τα δύο παιδιά που έχω θα εξασφαλιστούν. Ας σου πω ότι ο τάδε και ο τάδε και ο τάδε. Εγώ ανά πάσα στιγμή ξεκίνησα να δημοσιοποιώ κάποια πράγματα. Μπορώ να σου πω τα ονόματα που πούλησαν την αμόχωστο. Που πούλησαν, άκου τη λέξη, που πούλησαν την αμόχωστο. Είπα κάτι στην αρχή. Που εγκατέλειψαν την αμόχωστο. Ωραία. Και δεν ειδοποίησαν άλλους. Ποιο ήταν το όφελός τους? Χρήμα. Να σώσουν το. Τι? Έφερες κεφάλαιο τεράστιο. Έχεις ερευνήσει, διότι φαίνεσαι ξύπνιος. Φαίνεσαι ξύπνιος. Φάσε τι φαίνομαι. Έχεις ερευνήσει πόσοι πληρώθηκαν από τον Μακάριο για να ζητήσουν συγγνώμη. Πληρώθηκαν και έκαναν στην άκρη και δεν ξανασχολούνται. Έχεις ερευνήσει πόσοι έδωσαν τον οπλισμό που είχαν σαν ΟΚΑΒΙΤΑ στο Μακάριο και βρεθήκαν με τεράστια ξενοδοχεία. Ένας από αυτούς έχει 3 ξενοδοχεία, 2 στην Αθήνα και ένα στην Κέρκυρα. Ή το αντίθετο. Ένας άλλος έχει αλυσίδα ξενοδοχείο πανελληνίως, δισεκατομμυριούχος δηλαδή. Ένας τελευταίος που πέθανε τώρα τελευταία, από το τίποτα, είχε ένα μαγαζάκι μικρό που έφτιαχνε πύληνα, από το όνομά του, πέθανε τον. Φτιάχνε πύληνα και τα πούλαγε η γυναίκα του. Ευρέθηκε εκατομμυριούχος και ιδιοκτήτης του πιο ακριβού ξενοδοχείου της Αγίας Νάπας. Σου φωτογραφίζω τώρα αυτά που σου λέω. Καταλαβαίνω και, ποιο, και τι μου λες και ποιους μου λες, αλλά το θέμα μου είναι άλλο. Ναι. Εάν ρε φίλε,
ο τόπος σου κατοικείται από ανθρώπους που πουλάνε τον τόπο τους για ένα ξενοδοχείο, τότε ο τόπος είναι καταραμένος και είναι προδιαγεγραμμένο το τέλος του. Όχι, τι συζητάμε και ψάχνουμε τους εχθρούς. Όχι μόνο αυτό. Τι ψάχνουμε τους εχθρούς τότε, ρε παιδιά. Να κάνεις μία έρευνα, σου λέω ντοκουμέντα, ναι, να δεις πόσοι πρόσφυγες Κύπροι, ειδικά πρώην Καρπασία, πούλησαν τα περιουσιακά του στοιχεία προκειμένου, αφού τα χάσα που τα χάσα, πάρω τα λεφτά. Δεν θα σου πω πάλι ονόματα, εγώ τα έχω. Γιατί γίνεται ένας αγώνας για μας τους πρόσφυγες να πάρουμε τα δικαιώματα του πρόσφυγα που ζει στην Κύπρο και εμείς δεν τα παίρνουμε. Διότι εμείς χτοπιστήκαμε δια της βίας από τους Τούρκους και ήρθαμε στην Ελλάδα να σπουδάσουμε, παντρευτήκαμε, μείναμε, γίναμε αξιοπρεπείς άνθρωποι, προσωπικότητες, με τίτλους, με το ένα τ' άλλο και κάναμε οικογένεια, παιδιά, γυναίκες, ελλαδίτισες, κάναμε την ένωση με λίγα λόγια. Κάναμε την ένωση, πράγματι αυτό λέω. Και αυτοί όμως ζουν εδώ. Αρκετοί έχω το ονόματα του Σολωνών, πήγαν και πούλησαν την περιουσία του στα κατεχόμενα. Μα για όνομα του, ρε παιδιά. Και δεν έχουν τίτλο τώρα. Yeah. Και αν αλλάξει μια κατάσταση, αντί να αποδείξει τι και να πιστεί. Θα έχουν ψοφήσει όλοι. Θα έχουν πεθάνει όλοι. Αλλά μια που είπε ότι είσαι πρόσφυγα, ναι, έχει αντιμετωπιστεί. Σαν πρόσφυγα. Σαν πρόσφυγα από το ελληνικό κράτο. Όχι σαν πολεμιστή, ναι, σαν πρόσφυγα. Όπω αντιμετωπίζονται αυτοί που έρχονται, οι οποίοι δεν είναι πρόσφυγε, γιατί το τι είναι πρόσφυγα είναι πολύ συγκεκριμένο νομικό όρο. Εσύ όμω πραγματικά είσαι πρόσφυγα. Και θα είμαι όμω. Εγώ δεν έκρυψα ποτέ ποιο είμαι ιδεολογικά, πολιτικά και μετά. Βρέα τα πολιτικά και τα ιδεολογικά. Δεν αντιμετωπιστήκαμε ποτέ. Εγώ από το 1974 που ήρθα, θυμάμαι πήγα το 70, Οκτώβριο του 1974 ήρθα. Μόλις απολύθηκα, δεν έπρεπε να απολυθώ Ιούνιο, τίο ήταν και απολύθηκα Οκτώβριο του 1975, θυμάμαι. Πήρα μία βοήθεια από την Αρχιεπισκοπή σε ρούχα. Της Κύπρου της Αθήνας. Εδώ, πήγα στην ουρά και μάλιστα είχα και μια δύο χρόνια μικρότερη μου πάμπλουτη της Κύπρου που ήταν και αυτή στην ουρά. Τώρα πάλι είναι πάμπλουτη, μαζί εκεί μέσα. Τίποτα άλλο. Την κουβέρτα που μου δώσαν την έχω ακόμη στο αυτοκίνητο. Δηλαδή δεν σου βρήκανε σπίτι, δεν σου δώσανε επιδόματα, δεν σου πήρανε σπίτι. Τίποτα. Το μόνο που είχαμε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν να έχουμε δικαίωμα να φέρνουμε αυτοκίνητο από το εξωτερικό χωρίς να πληρώνουμε τέλη κυκλοφορίας και ξαφνικά μας το κόψαν γι' αυτό. Να μην είμαι όμως υπερβολικός, το ξέρει και ο Χρήστος και ο Αντώνης ο Δούλας που δεν τον πρόλαβα. Με ενέργειες της ομάδας του Αντώνη του Δούλα έγινε αυτό. Μας δώσανε η ελληνική κυβέρνηση, όχι η κυπριακή, 200 ευρώ αν θυμάμαι Χρήστο, το μήνα ως τιμητική σύνταξη. Γιατί? Επειδή πολεμήσαμε το 1974 στην Κύπρο. Δεν γράφει αυτό. Διότι έχω ελληνική ταυτότητα. Δεν γράφει αυτό η ταυτότητα πάνω. Για να δω. Δεν γράφει αυτό ή ταυτότητα πάνω. Δεν γράφει για τον πόλεμο το 1974. Α, δεν το πρόσεξα. Θα το προσέξεις. Πρόσεξα το τιμητική σύνταξη. Έτσι. Μπράβο, θα το δω. Έτσι. Θα το δω, ειλικρινά. Εντάξει, γιατί δεν έχει αναγνωριστεί αυτό επίσης. Και χαίρομαι ότι δείχνεις ότι είσαι ενημερωμένος. Εσύ θέλω να μου πεις πράγματα και θάματα. Κοίταξε να σου πω. Έφτασα σε ένα σημείο ειλικρινά και μου κάθομαι με το γιο μου το δεύτερο, διότι ο πρώτος είναι με αναπηρία. 36 χρόνων. Πατέρα, μη φοβάσαι, άρχισε να μιλάς, μου λέει. Διότι μέχρι τώρα έλεγα, ρε, έχω δύο παιδιά. Τι να πω. Μήπως το ότι δεν μιλάμε όλοι μας γιατί κοιτάμε όλα τα παιδιά του, όλα τα σκυλιά του, όλα τα σπίτια του, όλα τα ξενοδοχεία του. Δεν έκρυψα ποτέ ποιος ήμουνα, τι ήμουνα, πρώτο 1974, ιδεολογικά, πολιτικά και θα το πω και τώρα, δεν τρέχω. Υπήρξα καταζητούμενος, κατά του Μακαρίου. Κατά του Μακαρίου. Όταν περνά σχολή Ευελπίδων και η δικτατορία την αποκαλώ όπως την αποκάλεσα και μέσα στη σχολή Ευελπίδων και μου είπε ο πρέσβης να ανακαλέσω και του είπα δεν ανακαλώ, διότι έτσι την ένιωθα. Η δικτατορία Μακαρίου με απορρίπτει και μου λέει η Κύπρος δεν θέλει αξιωματικούς. Διότι είχε αυτός κόντρες με τους αξιωματικούς. Περνάω δεύτερη φορά το 1974, περάσα το 1973 και με απέρριψε. Και υπάρχουν άλλοι δύο που τους απέρριψε. Ο ένας μετά τον πόλεμο βρήκε τον τότε διοικητή μας στην Αμόχωστο να είναι καλά μαζί και του λέει: Έλα, του λέει στη σχολή Ευελπίδων. Και τον έβαλε, τέλειωσε, βγήκε υπολοχαγός, αντιαντιπολοχαγός και αποστρατεύτηκε τελευταία ως στρατηγός αλεξιπτοτιστόνης στον Ασπρόπυργο. Δηλαδή. Πώς να μην πας εναντίον αυτού του ανθρώπου. Από τότε πήγα εναντίον. Με απέρριψε η Κύπρος, δεν χρειάζεται αξιωματικούς. Για μένα ήταν δικτατορία. Είχε προσωπική αστυνομική φρουρά, στρατό ολόκληρο, με το πιο εξοπλισμένο. Το πάμε αλλού τώρα, αλλά σου ζητώ συγγνώμη, έτσι έσκασα και θέλω να το πω. Το καταλαβαίνω. Δεν είναι το θέμα ο Μακάριος όμως, ούτε σε αυτό το θέμα είναι θέμα. Αυτό, αν θες, θα κάνουμε μια άλλη κουβέντα, την κάνουμε όποτε θες. Το θέμα μου είναι η Αμόχωστος. Πότε φεύγετε, πώς την εγκαταλείπετε. Εγώ δεν έφυγα καθόλου. Τι εννοείς? Εγώ έκατσα στη Δερίνια
και κράτησα γραμμή με άλλους τέσσερις, υπάρχουν τα ονόματά τους, έπαιρνα εντολές από την ανωτέρα της Λάρνακας, ζει ακόμη 97 χρονών ο γέρος ο Χρυσανθής, το λέω παππού, και μου έλεγε, Λεβέντη μου, ανέβασε σημαίες όπου μπορείς, και ανέβασα στη δεξαμενή του νερού τη σημαία, την ελληνική, και με το που πήγαινα να κατέβω αρχίσαν τους πολυβολισμούς και πήδηξα, ήμουν γυμνασμένος όμως. Και προς τιμήν του πέθανε τώρα τελευταία ένας συμμαθητής μου, ο Τάκης ο Χατζή Κωνσταντής, με πήγε στο σημείο αυτό και έστησε ο αιωλοχαγός του, γιατί κάνανε φρουράτορα εκεί, και μου έκανε άγημα και με υποδεχτήκανε προς τιμήν μου. Προς τιμήν του ο Μαγαρίτης ο Τάκης με πήγε εκεί. Αλλά δεν έφυγα καθόλου. Έφυγα όταν για να φάμε εμείς οι πέντε υπήρχε μία ζή ακόμη, η μάνα της πέθανε, η Παναγιώτα με τη μάνα της, που ήταν ακριβώς απέναντι από το σπίτι που κρυβόμαστε για να μπαίνουμε να αλλάζουμε τα όπλα γραμμές, να φαίνεται ότι είναι πολύ, αυτή την εντολή πήραμε από το γέρο το Χρυσανθή. Ήταν ο πλαρχηγός της Λάρνακας. Τότε ήταν η ΕΟΚΑΒΙΤΑ που έκανε κουμάντο στα στρατόπιστα, ανωτέρες διοικήσεις, αστυνομίες και όλα αυτά. Και αφού λοιπόν την κρατήσαμε και ήρθε ο λόγος του Κάτσου μετά προς ενίσχυση, με διώξαν από εκεί και πήγα στην μονάδα μου, είχε σκοτωθεί ο διοικητής μου με τα παιδιά. Γιατί, αγαπητέ μου, διότι παίρναμε κότες και κουνέλια, μας τάψινε η Παναγιώτα με τη μάνα της για να φάμε εμείς οι πέντε. Και πήραμε την κουνέλα του συγκεκριμένου ανθρώπου στο χωριό Δερίνια και πήγε και μας έκανε αναφορά και με καλέσαν σε απολογία. Και προς τιμήν του ένας σταγματάρχης στρατοδίκης, μετά και από σημείωμα που του πήρα από μια προσωπικότητα στρατιωτική, με αθωώσανε και δεν καταδικάστηκα. Γιατί έκλειψα την κουνέλα του κυρίου Τάδε. Ενώ υπερασπιζόσουνε... Α, το χωριό του, που είχαν φύγει όλοι. Έμεινε η Παναγιώτα με τη μάνα της. Η Παναγιώτα ζει ακόμη. Η Παναγιώτα ζει. Μου είπαν ότι ζει. Δεν πήγα να τη δω. Με καλέσαν προς τιμήν τον νυν δήμαρχος της Δερίνιας και ο αντιδήμαρχος της αριστεράς είναι. Με καλέσαν και τιμητικά μέσα στο Δημαρχείο και με βάλαν και έκαναν και απονομή. Έχεις ξαναπάει από τότε στην Αμόχωστο? Κάθε με τώρα, 27 του μήνα πάω. Όχι, μέσα στην πόλη ούτε θα πάω. Δεν μπορώ εγώ να πάω να δηλώσω στον Τούρκο ότι τον αποδέχομαι για να μπω μέσα. Είναι ένας παιδικός μου φίλος. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνεις για να μπεις στην πόλη? Μου είπαν ότι δίνεις το διαβατήριο σου και υπογράφεις. Δεν το ξέρω. Τι υπογράφεις? Δεν ξέρω, δεν πήγα ποτέ. Πήγε ο αδερφός μου και με ενημέρωσε ότι όλο το τετράγωνο που ήταν το σπίτι μου στα δημόσια έργα εκεί το κατεδαφίσαν όλο. Δεν βλέπεις τίποτα. Χωράφι. Τεράστια έκταση. Τι να πάω να δω? Τι να πάω να δω? Πάω να πληρώνω τον Τούρκο? Έχω ένα συμπαθητή, καλύτερα να είναι καλά, μου βάζει φωτογραφίες στο Facebook και τις βλέπω και το συγχαίρω και το ζηλεύω και το έγραψα εχθές ή προχτές ότι σε ζηλεύω που βρίσκεις αυτές τις φωτογραφίες και εγώ δεν μπορώ να τις βρω. Και σήμερα είχε με το Λύκειο Ελληνίδων μια φωτογραφία και ήμουν έτοιμος να τον πειράξω. Εδώ είναι Ελληνίδων. Τι δουλειά έχετε εσείς οι άντρες, τρεις άντρες εκεί? Πείραγμα. Αλλά πάνε συνέχεια. Εγώ δεν πάω. Δεν πάω. Να πάω να γιορτάσω, λέει, τη γιορτή του κατακλυσμού. Πού, στην Αμόχωστο που μεγάλωσα, στην παραλία? Όχι, ρε φίλε, για να έχω τον Τούρκο να με βάλει να πληρώσω. Πληρώνουν σαν βίζα, πώς το λένε, στο για να πάνε. Δεν μπορώ να επιμείνω σε αυτό. Δεν το έζησα. Δεν θέλω να πάω. Δεν θέλω να πάω. Πάω ό,τι βλέπω. Έχω μία φίλη γυναίκα πρώην υπουργού που από ατύχημα πέθανε και το σπίτι της εκεί, το περιβόητο κόκκινο σπίτι στη Δερίνια, να επισκεφτώ αυτήν, διότι τη θαυμάζω για το λέγειν της, πολύ μεγάλη σε ηλικία, τη θαυμάζω για το λέγειν της. Εντάξει, να επισκεφθεί σαν φίλος και να δω και απέναντι. Με κάλεσε ο πρώην δήμαρχος που ήταν και της αριστεράς, ο Ανδρέας ο Πούγυρος, και με τίμησε κιόλας με το μπλακέτα του Δήμου και μου είπε και να γιάσουν τα κόκκαλα του πατέρα σου, δεν θα τα ξεχάσω ποτέ για ό,τι έκανα για την Αμόχωστο. Αλλά όχι ρε, αυτό που θα κάνω τώρα το είχα ξανακάνει το 90. Και το ότι δίπλα ακριβώς κοίτα μια σαλαμίνα η οποία... Μόνη σαλαμίνα. Ο Απόστολος Βαρνάβας, ο Απόστολος Ανδρέας. Εδώ σου μιλάω για την αρχαία Σαλαμίνα, αλλού θέλω να το πάω, που δείχνει πόσες χιλιάδες χρόνια πριν είναι οι Έλληνες εκεί πέρα και βλέπεις, ας πούμε, μέσα σε λίγα χιλιόμετρα αυτοί που είναι οι κάτοικοι και οι ιδρυτές αυτού του τεράστιου πολιτισμού που έκανε αυτή την τεράστια πόλη να θέλουν να δώσουν διαβατήριο για να πάνε τώρα να φτάσουν
εκεί πέρα. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση να σιωπά. Έτσι. Οι ελληνικές κυβερνήσεις να σιωπούν διαχρονικά. Κανένας να μην μιλάει. Οι καθηγητές να μην βγάζουν άκρη. Στα σχολεία να μην διδάσκεται. Το Υπουργείο Παιδείας να μην έχει μία σελίδα στα σχολικά βιβλία. Να μην είναι σχολική γιορτή. Να μην απαγγέλλονται ποίηματα γι' αυτό. Δυστυχώς η σχολική γιορτή είναι 17 Νοεμβρίου. Και έγραφε σήμερα ή εχθές ένας και η Δαμανάκη που τώρα είναι η διευθύντρια στο γραφείο του πρίγκιπα του Μονακό. Άσε τις σχετικότητες, όλα είναι. Αλλά εδώ θα χάσουμε την μπάλα, άμα αρχίσουμε και μιλάμε και ποια άλλα είναι. Και η γιορτή του Κόκορα και η γιορτή της Καφετιέρας. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Μας ενδιαφέρει το δικό μας θέμα και πώς εμείς αυτό θα το περάσουμε και θα το αφήσουμε συνέχεια σαν παρακαταθήκη και σε γνώση των ανθρώπων. Κατ' μένα πρέπει πρώτα απ' όλα εμείς να ασχοληθούμε με την πόλη μας και όπως έκανε ο Μακαρίτης ο Ανδρέας ο Μπούγυρος, να γυρίσουμε τον κόσμο όλο, να ενημερώσουμε ότι είναι η μοναδική πόλη στον κόσμο που είναι περιφραγμένη. Αυτό έκανε ο Ανδρέας ο Μπούγυρος, γι' αυτό στεκόμουν δίπλα του. Και το ξέρουν όλοι που ήταν τότε στο Δημοτικό του Συμβούλιο, τουλάχιστον όσοι. Μια πόλη εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αμα αυτά είναι τα ρεζιλίκια. Είμαι Ευρωπαϊκή Ένωση και αντί να ασχοληθείς να διώξεις τον Τούρκο, τον αφήνεις τον δικτάτορα, τον άλλο τρελό, τον ψυχασθενή. Και συζητάς μαζί του να τον βάλεις και στην. Και το... δεν του λες ή φύγε. Ή έχουμε τον Biden να και πάξε τον από τον λαιμό. Και συζητάς μαζί του να τον βάλεις να μην τον βάλεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα σου πω ένα περιστατικό. Πήγα αρχηγός αποστολής στην Τουρκία, στα βάθη της Ανατολίας, με την Εθνική Τυφλών Ποδοσφαίρου, προπονητής και αρχηγός αποστολής. Οικονομικά δεν μπορούσε να πάει αρχηγός αποστολής και πήγα ως προπονητής. Κατεβαίνω στο αεροδρόμιο Καϊσερλή. Κεσάρια λέγεται. Εκεί μετά είναι. Καϊσερλή λέγεται. Τα έχω όλα φωτογραφημένα. Πρέπει Κεσάρια είναι η πόλη. Καϊσερλή είναι, λέτε. Ναι, Καϊσερλή είναι η πόλη. Ναι. Κεσάρια είναι. Εκεί λοιπόν με το που βγαίνω από το αεροδρόμιο βλέπω μια τεράστια Κύπρο γύρω στα 15. Το πήγε, το είδε. Και από κάτω κάτι ταπέλες και την Κύπρο μοιρασμένη και ένα αεροπλάνο από πάνω κομμένο. Λέω στο γιο μου και στον φυσικοθεραπευτή που είχα εδώ από δίπλα, από κάπου εδώ Καλλιθέα μένει, Σταυράκο μου σας παρακαλώ, τα γυρίζουμε με τα κινητά σας, τραβήξτε φωτογραφίες. Τα θέλω για ιστορικό, τραβήξανε. Με το που μπαίνω στο αεροδρόμιο, λέω του αστυνόμου που μας δέχτηκε κυπριακό διαβατήριο εγώ, σε παρακαλώ είμαι Κύπριος και θέλω να πάω σε αυτό το μνημείο να το δω. Και πω, και μετά λέει, εγώ δεν ήξερα καλά αγγλικά, λέει στο γιο μου και στο Σταύρο, θα σας πω, αλλά σας παρακαλώ να είσαστε προσεκτικοί, να μην βγάλετε φωτογραφίες, διότι είναι η στρατιωτική βάση εδώ, που έφυγαν τα αεροπλάνα για την Κύπρο. Πάμε, ένας μέσα σε ένα φορτηγό, ένας κάτω να προσεύχεται και ένας άλλος να περιφέρεται όπως εμάς. Και μας βλέπει αυτός με το φορτηγό, ότι ο γιος μου και ο άλλος με τα τηλέφωνα, τραβάγαν τα τετράγωνα, τα πελάκια λίγο μεγαλύτερα από αυτό, που ήταν τα ονόματα από τον πιο μεγάλο αξιωματικό μέχρι τον τελευταίο στρατιώτη και οι μάρκες των αεροπλάνων, των ελικοπτέρων και των καραβιών που καταστράφηκαν στην Κύπρο. Μιλάμε για 2.500 ονόματα σκοτώθηκαν που είχε εκεί. Και μας βλέπει ο φορτηγαζής και έρχεται και λέει του γιού μου στα αγγλικά απτέστος, κρύψτε το τηλέφωνο και θα σας το πάρουν και θα σας συλλάβουν. Παγορευόταν. Και γυρίσαμε. Εκείνη η ουσία. Μιλώ με τον υπουργό της Κύπρου Αμίνης, ο οποίος ήταν, ξεχνάω το όνομα του τώρα, ήταν και γιος συμμαθητή μου. Και του ξεχνάω, αν το θυμηθώ, σου το πω. Δεν είχαν ιδέα στην Κύπρο. Βρίσκομαι με τον Σάββατον Καλεντερίδη, που λέει στρατιωτικός, κατάσκοπος, τι λέει, εκμεταλλεύτηκε και αυτό στο θέμα ο Τσαλάν. Και του λέω, Σάβα, το ξέρεις ότι υπάρχει ένα μνημείο που λέει πόσα αεροπλάνα, πόσα. Πού ρε Δημήτρη, στο Καϊσερλί του λέω. Εμένα από το Καϊσερλί με πήραν με λεωφορείο και με πήραν στο Αξαράι. Εκεί γινόντουσαν οι αγώνες. Και ό,τι ώρα ήθελα, αδερφέ, και έκανα την Τουρκία. Νίκιασα αυτοκίνητο. Πήγα που βάζα βενζίνη, έβγαζα βενζίνη και ρίχναμε στα ξερά χωράφια και τους έκαιγα ολόκληρα. Και έκανα το μεγαλύτερο καυγά. Είναι ιστορίες, καταγράφονται σε βιβλίο αυτά. Μέσα στις σπηλιές στην Καπαδοκία, όταν ξεναγός, ο οποίος δεν ήξερα ποιος ήταν, είχε τα διαπιστευτήρα όπως είχαμε όλα και μας έκανε σε 8 χώρες, ήταν παγκόσμιο πρωτάθλημα και η Κίνα μέσα σε αυτούς και μας έκανε ξενάγηση τι είναι και λέει για μια στιγμή από τότε που έφυγαν οι Έλληνες με την ανταλλαγή των πληθυσμών έμειναν μόνο αυτά και ευτυχώς προς τιμήν της, δεν το είπε μάλλον εκείνη την ώρα, εγώ άρχισα να ουρλιάζω. Και ήταν ο Σύλλογος Οφθαλμιάτρων της Θεσσαλονίκης, οι συνταξιούχοι. Όλοι με βρίζανε, φωνάζανε, σταμάτα γι' αυτά. Μόνο ο πρόεδρός τους, ο οποίος μετά με κέρασε και καφέ.
Και την άλλη μέρα, 7.30 ώρα το πρωί, αδερφέ, χτυπάει το τηλέφωνό μου από τη ρεσεψιόν και μου λέει: σας θέλουν στη ρεσεψιόν. Φωνάζω το γιο μου, μαλάκα, είμαι να πάω μόνο μου. Εμένα μου είχα σουίτα, ο γιο μου είναι με το φυσικοθεραπευτή. Και λέω: Μανίκο, με θέλουν στη ρεσεψιόν. Πάμε να δούμε μην τι και γίνεται. Και πάμε και είναι αυτός ο τύπος και γυρίζει και μου λέει: εγώ είπα ψέματα ότι είμαι καθηγητής της φιλοσοφικής στην ιστορία. Ψέματα. Διότι ο φίλος μου ο Μοσκός ήταν ο πρόεδρος της φιλοσοφικής. Λέω: θα το πω αν συμβεί κάτι, μήπως με καλύψει. Και μου λέει: κύριε συνάδελφε, σας ζητώ συγγνώμη. Έχετε απόλυτο δίκιο για αυτό που έχετε. Είμαι καθηγητής ιστορίας και είμαι ο διευθυντής του Υπουργείου Πολιτισμού. Και η εντολή που έχω από τους δύο υπουργούς Ελλάδος και Κύπρου, την δικιά σας υπουργό και τον δικό μας υπουργό, είναι να λέω αυτό το πράγμα. Εγώ τα χάσα. Λέω είναι τώρα. Υπουργός είναι τώρα κάποτε. Αποκλείεται. Και μου εισέρχομαι στην Ελλάδα, πάω στην Νέα Δημοκρατία, στην Συγκρού τότε, κάνω μια φασαρία. Και μου λένε δεν ήταν η Ντόρα, ήταν η Πετρελιά. Και είπε θα φέρω λεφτά από την UNESCO και από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να κάνετε, και όντως είχαν σκαλοσχέες και κάνανε αναπαλαιώσεις και κάνανε όλα αυτά. Άρα πού βαδίζουμε ρε φίλε. Αφήνουμε τον Τούρκο και κάνει ό,τι θέλει και στην Κύπρο και στα νησιά μας και στη Θράκη και παντού. Δεν είναι κρίμα, μιλάμε για την Αμόχωστο. Μπράβο σου που το θέτεις το θέμα. Δεν είναι κρίμα όλοι και αυτοί που χάσαν τις πατρίδες τους. Δεν είναι θύμα αυτοί που τους διώξαν από τη Μικρά Ασία με διάφορες πολιτικές συμφωνίες. Για όνομα του Θεού. Εγώ σέβομαι και τιμώ όλους τους ήρωες του έθνους. Θα σου το πω το τελευταίο, ότι συντονίζω τις μαθητικές παρελάσεις στο κέντρο της Αθήνας, στο Σύνταγμα, 41 χρόνια. Είναι ένα τάμα. Ότι θα τιμώ τους ήρωές μου όσο ζω. Είμαι έτοιμος για χειρουργείο. Και δεν το κάνω γιατί σκέφτομαι, αν το κάνω τώρα, μήπως το Μάρτιο δεν μπορέσω να κάνω την παρέλαση. Το ότι θα είμαι χειρουργημένος ισχύων. Και προβληματίζομαι. Διότι αν δεν το κάνω, θα σταματήσουν και τις παρελάσεις. Αρχίσαν και γιορτάζουν. Ρωτάς ένα μαθητή τι κάναμε το 28 το Οκτώβριο και δεν ξέρει. Τι ήταν 25 του Μάρτιο και δεν ξέρει. Και το ρωτάς για το Πολυτεχνείο, σκοτώθηκαν οι Έλληνες. Πες μου ένα όνομα από αυτούς που σκοτωθήκανε. Για όνομα του Θεού. Τέλος πάντων. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ γιατί πράγματι φαίνεσαι γνώστης τον. Εγώ το κλείσε. Δεν είναι θέμα γνώσης. Δεν θα πω αυτό που θέλω να πω. Εγώ ειλικρινά ούτε το όνομά σου δεν σε ρώτησα. Δεν και πειράζει. Σεβάστηκα τους δύο φίλες μου για μένα ήρωες, ζωντανούς ήρωες Πανταζώνα και Αντώνη. Με πήραν και οι δύο και μου είπαν Δημήτρη, έλα να πεις και εσύ δύο λόγια. Αλλά εγώ ξέρεις, είμαι ξεσπό και αντί να πω μόνο αυτά που εσύ πράγματι και συγχαρητήρια θέλει να ασχοληθεί στο θέμα αμόχωστο, σου πέταξα και την Κερίνια, σου πέταξα και τη Μικρά Ασία, σου είπα και άλλες ιστορίες. Νομίζω ότι πρέπει να μαθευτούν κάποια στιγμή. Να ανοίξουμε το στόμα μας. Εμείς λογοκρισία δεν κάνουμε. Έτσι. Η λογοκρισία ανήκει σε άλλα καθεστώτα και σε άλλες ειδοληψίες. Όχι στο Αρχαίο Πολιτισμό. Σε ευχαριστώ πολύ. Κι εγώ.